με το μάθημα των νέων ελληνικών ανεξιευλέτων των πανελλαδικών εξετάσεων 2023 για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το θέμα του σημερινού διαγωνίσματος ήταν σίγουρα από τα αναμενόμενα και πολύ σχετικά με τους κοινωνικούς προβληματισμούς των νέων κατά τους καθηγητές φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης. Η θεματική ενότητα αφορούσε τη βία κατά των γυναικών και τον φεμινισμό. Τα θέματα ήταν σαφή, αλλά απαιτούσαν συστηματική προετοιμασία λόγω της πυκνότητας των νοημάτων τους και της κριτικής επεξεργασίας που απαιτούσαν. Οι μαθητές έπρεπε να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα Β1, το οποίο είχε άλλη μορφή σε σχέση με το παρελθόν, ήταν πολλαπλής επιλογής, κάτι που απαιτούσε προσεκτική ανάγνωση του κειμένου. Οι υπόλοιπες ασκήσεις και το λογοτεχνικό κείμενο, το οποίο ήταν πεζό, δεν εμφάνισαν ιδιαίτερη δυσκολία. Τα θέματα κρίνονται βατά, χαρακτηρίζονται για την σαφήνεια και την ακρίβεια των ερωτημάτων. Το κεντρικό θέμα του εξεταστικού δοκιμίου αφορούσε τα έμφυλα στερεότυπα και την βία κατά των γυναικών, ένα θέμα με αφόρμηση από την επικαιρότητα που θα μπορούσαν να διαχειριστούν οι υποψήφοι. Τα κείμενα του μη λογοτεχνικού κειμένου ήταν κατανοητά, ενώ οι ερωτήσεις ακολουθούσαν την γνωστή μορφή και διατύπωση προηγούμενων χρόνων. Μοναδική πρωτοτυπία η ερώτηση πολλαπλής επιλογής. Μα τα και ιδανικά γίναν κατάλληλα προετοιμασμένοι υποψήφιο, θεωρήθηκαν τα θέματα από καθηγητές φροντιστηρίων. Τα πρώτα μηνύματα που έχουμε από τα παιδιά είναι θετικά. Φυσικά το μάθημα της έκθεσης πάντα χρειάζεται την αρμόζουσα προσοχή. Θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί σε αυτά που λέμε στα παιδιά. Γινόμαστε αποδέκτες θετικών μηνυμάτων, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε και τα αποτελέσματα. Σήμερα οι μαθητές στην έκθεση και στη λογοτεχνία κλήθηκαν να πυκνώσουν ένα κείμενο, ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Δικαιοσύνη, η ουσία της πολιτικής» του Σταύρου Τσακυράκη. Η περίληψη για πρώτη φορά φέτος βαθμολογείται με μία μονάδα περισσότερο συγκριτικά με τις προηγούμενες τρεις χρονιές από το 19 που άλλαξε το σύστημα. Το λογοτεχνικό κείμενο, το θέμα γάμα, το οποίο ζητούσε από τους μαθητές να ερμηνεύσουν τη συναισθηματική κατάσταση του πρωταγωνιστή με τρεις κειμενικούς δείκτες που θα αναφέρονταν σε αυτή και φυσικά να παραθέσουν και την προσωπική τους άποψη. Το θέμα της έκθεσης ήταν μια ομιλία των μαθητών στο πνευματικό κέντρο του Δήμου τους. Προσφώνηση λοιπόν και αποφώνηση στο επικοινωνιακό πλαίσιο, αλλά και στοιχεία προφορικότητας στο κείμενο. Τα κείμενα ήταν εύκολα ως προς την κατανόηση, ως εκ τούτου, τόσο η περίληψη όσο και η β1 παρατήρηση, που ήταν νοηματική, δεν δυσκόλεψαν τους υποψηφίους. Τώρα, όσον αφορά στις παρατηρήσεις β2 και β3, ήταν ζητούμενα πολύ διαβασμένα, πολύ δουλεμένα. Αφού ο κύριος κορμός του μαθήματος είναι οι γλωσσικές επιλογές, τα εκφραστικά μέσα και οι κειμενικοί δείκτες, όμως η άρτια απάντηση αυτών απαιτούσε μεγάλη προσοχή και λεπτομέρεια. Εύκολα χάνονταν μονάδες και από τα δύο αυτά.